Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν, υποστηρίζουν ότι αφότου εισήλθαν στο σχέδιο της κυβέρνησης 60-40, δέχτηκαν μειώσεις μισθών. Επιτρέπεται και αν επιτρέπεται, η όποια μείωση μισθού πρέπει να συνοδεύεται με μείωση και χρόνου εργασίας? Να σημειώσω ότι με βάση των νόμων περί της προστασίας των μισθών, κανένας εργοδότης δεν μπορεί να διαφοροποιήσει των μισθών οποιοδήποτε εργαζομένου. Εκείνον το οποίο έχει δικαίωμα να πράξει είναι αν η επιχείρηση του υπολειτουργεί. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να απασχολήσει κάποιον εργαζόμενο για όλες τις ώρες τις οποίες τον απασχολούσε προηγουμένως. Επομένως, εάν έχει ενταχθεί στο σχέδιο μία επιχείρηση και εμείς καταβάλουμε ως επίδομα το 60% του μισού του εργαζομένου και ο εργαζόμενος συνεχίζει να απασχολείται για όλες τις ώρες εργασίας του, τότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη και είναι ποινικό αδίκημα να μην το πράξει, να καταβάλει ολόκληρο το υπόλοιπο του μισού του εργαζομένου. Σε περίπτωση, επαναλαμβάνω, είναι ανεπίτρεπτο, θέλω να πω, γιατί είχαμε και αυτές τις καταγγελίες, να απασχολείται ένας εργοδοτούμενος μόνο για το 60% των ωρών για τον οποίο καταβάλλεται επίδομα. Έχουμε εκδώσει και ανακοίνωση ότι είναι ποινικό αδίκημα αυτή η συμπεριφορά. Όμως, είναι δικαίωμα του εργοδότη σε συνεννόηση με τον εργοδοτούμενο να απασχολήσει τον εργοδοτούμενο για όσες ώρες τον χρειάζεται στην επιχείρηση. Πάντα με συνεννόηση, τηρώντας τα εργασιακά δικαιώματα και τηρώντας τις συλλογικές συμβάσεις οι οποίες υπάρχουν.